περιήγησή μας στην 30η Γεωργική Έκθεση εδώ στην Θεσσαλονίκη ξεχωρίσαμε κάποιες μονάδες, κάποια stand, κάποιες εταιρείες οι οποίες προσφέρουν πραγματικά καινοτόμες, πρωτοποριακές, έξυπνες και ευέλικτες λύσεις για τον αγροτικό τομέα και όχι μόνο. Νέα εποχή, βιώσιμη λοιπόν γεωργία. Κύριε Κανόπουλε, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την Bright. Η Bright είναι μια εταιρεία νανοελικών που δημιουργεί ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ για εφαρμογές στη γεωργία. Ο σκοπός αυτής της ανάπτυξης αυτού του προϊόντος είναι η διπλή χρήση γης. Στο ίδιο κομμάτι γης έχουμε τη γεωργική καλλιέργεια και τη σκεπάζουμε τη γεωργική καλλιέργεια με φωτοβολταϊκά πάνελ έτσι ώστε να προστατευτεί 100% από τις γεωργικές συνθήκες. Μαζεύουμε το βρόχινο νερό και το δίνουμε στον γεωργό να το επαναχρησιμοποιήσει και φυσικά παράγουμε ενέργεια. Έτσι, ο γεωργός έχει διπλό όφελος, δύο παραγωγές. Τη γεωργική παραγωγή, η οποία δεν επηρεάζεται από το ηλιακό πάνελ όσον αφορά την απόδοση της παραγωγής και φυσικά την παραγωγή ενέργειας. Κάτι που μέχρι πρότινος με τα κοινά πάνελ και με τα κοινά θερμοκήπια στην ουσία που κάναμε δεν μπορούσε να επιτευχθεί αυτό. Όχι, γιατί τα κοινά πάνελ είναι εντελώς διαφανή και φυσικά η αδιαφάνεια και η στέρηση του φωτός από την παραγωγή, από τα φυτά, δημιουργεί αρνητική απόδοση και μερικές φορές μεγάλη αρνητική απόδοση στη γεωργική παραγωγή. Ο τρόπος που έχουμε σχεδιάσει το δικό μας προϊόν είναι να προσαρμόζουμε τη διαφάνεια του πάνελ στις ανάγκες φωτός του φυτού που είναι κάτω από το πάνελ, έτσι ώστε να μην υπάρχει αρνητική επίδραση στην απόδοση της καλλιέργειας. Άρα στην ουσία ο γεωργός, ο αγρότης απευθύνεται σε εσάς, σας ενημερώνει για το ποιο είδους φυτό θέλει να ευδοκιμήσει στο θερμοκήπιό του και κάνετε εξατομικευμένη δουλειά επάνω στις ανάγκες του κάθε φυτού και του κάθε αγρότη και γεωργού. Ναι, αυτό είναι μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Το μόνο που θέλουμε να ξέρουμε από τον αγρότη είναι πού είναι ο αγρός. Γιατί αυτό έχει σημασία με το ποσό της ενέργειας το οποίο θα παράξουμε από τα γεωγραφικά δεδομένα. Το δεύτερο που θέλουμε να ξέρουμε είναι η διαστάση του χωραφιού. Χ και ψ διαστάση χωραφιού. Θέλουμε να ξέρουμε την απόσταση μεταξύ των σειρών της καλλιέργειας και των φυτών στην ίδια σειρά καλλιέργειας. Και μετά κάνουμε μία μελέτη η οποία του δείχνει πώς θα είναι η εγκατάσταση, ποια θα είναι η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ και τι ενέργεια προβλέπεται ότι θα παράξει η εγκατάσταση. Από μελέτη κατασκευή μέχρι και εγκατάσταση του συγκεκριμένου πάνελ. Η εγκατάσταση γίνεται από συνεργάτες μας και έχουμε συνεργάτες που κάνουν το στήριγμα, τα στηρίγματα, τις βάσεις δηλαδή, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχουμε μετά συνεργάτες που κάνουν τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Και μια που είστε από την Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία, πέρσι, στα περίπου τον Απρίλιο, τελειώσαμε την εγκατάσταση ενός θερμοκηπίου, το πρώτο ηλιακό θερμοκήπιο για την παραγωγή ντομάτας, στο δροσερό από το Λεμαϊδας. Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Βλέπετε μια φωτογραφία από το θερμοκήπιο εκεί, ναι. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όλο αυτό υπάρχει, κύριε Νίκο, μου επιτρέπετε έτσι. Ναι, έχει ικανοποιητικό κόστος για τον αγρότη, δηλαδή είναι value for money, παίρνει τα χρήματά του πίσω. Ναι. Βασικά η εγκατάσταση αυτή καταρχήν αποπληρώνει τον εαυτό της. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο αγρότης να πουλάει τα γεωργικά προϊόντα που καλλιεργεί για να πληρώσει για την εγκατάσταση. Εξαρτάται από τη διαφάνεια του πάνελ που απαιτείται. Η αποπληρωμή της επένδυσης είναι 3 με 4 χρόνια. Μέσα σε 3 κάνει απόσβεση. Κάνει απόσβεση. Και τα υπόλοιπα χρόνια, εάν έχει ένα συμβόλαιο παραδείγματος χάρη είτε με net metering είτε να πουλάει την ενέργεια, τα υπόλοιπα 17 χρόνια, 16 χρόνια, έχει ένα πρόσθετο εισόδημα από την πώληση της ενέργειας σε αυτό το εισόδημα που έχει από την αγροτική παραγωγή. Γιατί στην ουσία συνδυάζει και την ενέργεια από το φωτοβολταϊκό. Ακριβώς. Το άλλο όμως το σημαντικό είναι ότι ο αγρότης πλέον δεν έχει το ρίσκο του καιρού για την αγροτική παραγωγή. Το οποίο έχει και μία άλλη συνέπεια όταν ο αγρότης κάνει συμβολιακή γεωργία. Mm-hmm. Γιατί στη συμβολιακή γεωργία ο παράγοντας αβεβαιότητας είναι ο καιρός. Το οποίο είναι και το ρίσκο που παίρνει η τράπεζα που χρηματοδοτεί τη συμβολιακή γεωργία. Οπότε
βάζοντας το άγρο φωτοβολταϊκό στο χωράφι, δεν έχει πλέον αυτό το ρίσκο. Γιατί προστατεύεται πλήρως από τον καιρό και κάνει ευκολότερη τη χρηματοδότηση της φυμαλωτικής γεωργίας από την τράπεζα. Ελλάδα, Αμερική και Ολλανδία. Ελλάδα, Αμερική και Ολλανδία είναι οι χώρες που έχουμε γραφεία κατά κάποιο τρόπο, αλλά το προϊόν απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία, Σιγκαπούρη και τώρα Ινδονησία και Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Και Καναδά. Και εδώ μπροστά έχουμε ένα δείγμα για αυτό που σας λέμε τόση ώρα. Έτσι, μπορείτε να το δείτε και στις οθόνες σας, όπως επίσης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εταιρείας Bright Solar. Βλέπετε και τα στοιχεία όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε και θα ήθελα να μου δώσετε λιγάκι, να μου κάνετε μια περιγραφή του συγκεκριμένου. Ναι, αυτό το πάνελ είναι το πάνελ που χρησιμοποιούμε για καλλιέργειες που απαιτούν πολύ φως. Mm-hmm. Δηλαδή στο θερμοκήπιο με τις ντομάτες του Πτωλεμαίδα έχουμε αυτό το πάνελ. Ναι, είναι διαστάσεων 2 τετραγωνικών μέτρων, διαφάνειας 80% και η μέγιστη ισχύ του πάνελ, αυτού του πάνελ είναι 120 βατ. Βλέπουμε, αυτές είναι οι πλάκες των φωτοβολταϊκών. Αυτές είναι οι ηλιακές κυψελίδες. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Είναι η επιφάνεια, ναι, το 80% που αναφέραμε πριν. Και η κατασκευή του είναι, ουσιαστικά είναι laminated glass, είναι δηλαδή γυαλί-γυαλί, mm-hmm, και μεταξύ των δύο είναι το φωτοβολταϊκό στοιχείο και η συνδεσμολογία των φωτοβολταϊκών. Για την απόλυτη ασφάλεια, να μην έχουμε, ναι, καθόλου διαρροές και απώλειες. Αυτό είναι σωστό. Το εξωτερικό γυαλί είναι αυτό που λέμε γυαλί ασφαλείας, είναι tempered δηλαδή. Όταν σπάει γίνεται θρύψαλα, αλλά το δεύτερο γυαλί το κρατάει σε θέση, δηλαδή δεν πέφτει πάνω στην γεωργική παραγωγή, αλλά μένει στη θέση του. Χαλάζει και τα σχετικά, δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει, είναι πλήρως πιστοποιημένο με διεθνή πιστοποιητικά και ως εκ τούτου μπορεί να εγκατασταθεί και να συνδεθεί στο δίκτυο. Κύριε Κανόπουλε, ήσασταν αρκετά έτσι επεξηγηματικός. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας και η παρουσία σας εδώ στην Αγκρότικα. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και να μην είναι μονάχα ένα στο δροσερό, να είναι πολλά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό ευχόμαστε και εμείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.